Συναδέλφισε, συνάδελφοι, σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα δίνεται μια ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση από εκατοντάδες σωματεία και συνδικάτα, από εργατικά κέντρα, από ομοσπονδίες, πως δεν θα ανεχτούμε να ζήσουμε σαν δούλοι τον 21ο αιώνα, δεν θα τους επιτρέψουμε να γυρίσουν το ρολόι της ιστορίας πίσω. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά και τη συνδικαλιστική δράση, σήμανε συνεγερμός στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Αμέσως έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο οδοστρωτήρα, που στο διάβα του δεν αφήνει τίποτα όρθιο από ό,τι απόμεινε για εργατικά δικαιώματα, δεν αφήνει τίποτα ανέκυκτο στη συνδικαλιστική δράση. Αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, που έρχεται να συμπληρώσει το αντεργατικό οπλοστάσιο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, αποτελεί πολεμικό ανακοινωθέν για τους εργαζόμενους και έφερε τα σωματεία σε θέση μάχης. Το ίδιο συνέβη και εδώ στον πύργο. Και αποτέλεσμα αυτού του κοινού βηματισμού είναι η σημερινή μας απεργιακή συγκέντρωση, που βρίσκει σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε κοινό βηματισμό απέναντι από το νομοθετικό έκτρωμα που η κυβέρνηση τόλμησε να φέρει στη Βουλή. Αλλά και μας βρίσκει μαζί και απέναντι στο αντεργατικό οπλοστάσιο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και απαιτούμε την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Στη σύσκεψη που διοργανώθηκε στις 17 Μάη στο επαρχείο, αποφασίστηκε ομόφωνα σειρά δράσεων και απεργιακή πανεργατική απάντηση. Στο κάλεσμα των σωματείων ανταποκρίθηκαν και άλλα στη συνέχεια, με αποτέλεσμα πάνω από 20 σωματεία να είμαστε εδώ σήμερα, αλλά και να κάνουμε μαζική κινητοποίηση στο νοσοκομείο Πύργου για τα σοβαρότατα προβλήματα υγείας στο νομό μας, με ευθύνη βεβαίως της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Βεβαίως, συνάδελφοι, αποδείχθηκε δικαιολογημένος ο φόβος της κυβέρνησης και της εργοδοσίας απέναντι στη συλλογική δράση. Γιατί στην ουσία αυτό χτυπάει με το αντεργατικό νομοσχέδιο. Άλλωστε, αυτό δείχνει και η ομή παρέμβαση των εφοπλιστών και η απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά να κρίνει παράνομη τη συμμετοχή των αυτεργατών στη σημερινή πανελλαδική πανεργατική απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΔΗ, εργατικά κέντρα και χιλιάδες συνδικάτα, την οποία καταγγέλουμε και από τη σημερινή μας συγκέντρωση.